Επέλεξα να φιλοξενήσω σήμερα τον κύριο Αρτέμι Αρτεμίου. Είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Με αφορμή το πολύ συγκινητικό ρεπορτάζ της συναδέλφου Μυρτός Ζουμίδου την Κυριακή στο Φιλελεύθερο και στο διαδικτυακό Φιλενιούς, αν δεν το είδατε, αξίζει να το διαβάσετε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό που μας κάνει να αισθανόμαστε περισσότερο άνθρωποι μέσα από τα μάτια των παιδιών. Κύριε Αρτεμίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι σημαίνει η σημερινή μέρα για εσάς? Πολλά. Είναι μια μέρα που θα θέλαμε να είμαστε στην θέση του θεατή, του βοηθού, του εθελοντή και όχι στη θέση του πατέρα ή του μητέρας ή κάποιου συγγενή ενός παιδιού. Είναι η μέρα όμως που ξεκινάμε κάθε χρόνο τη μεγάλη προσπάθεια βοήθεια των παιδιών και των οικογενειών και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Είναι η μέρα που ξεκινάμε με αισιοδοξία για να δούμε το τέλος της θεραπείας μας, που μακάρι να μην είναι πολύ μακριά. Ναι. Και έχετε δημιουργήσει... Πρωτοστατήσατε στη δημιουργία του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου στη μνήμη του δικού σας παιδιού. Ναι. Μετά τον θάνατο του γιού μου, εγώ, η μητέρα του, ο θείος του και ο αδελφικός φίλος Λάμπρος Πιερή συνιδρύσαμε το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου για παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις. Ναι. Η διαδικασία στα Μητρώα της Κυπριακής Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2021 και έκτοτε δραστηριοποιούμαστε με διάφορες δράσεις και βρισκόμαστε κοντά στους γιατρούς, στο παιατρικό προσωπικό, στην κλινική, στα παιδιά και στους γονείς τους, με όποιον τρόπο κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτές τις δράσεις και τον κόσμο που έχετε παρασύρει μαζί σας σε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια. Οι δράσεις του Ιδρύματος είναι πολλές και καθημερινές. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την καθημερινότητα των γονέων. Από τα απλά, να του παρέχουμε δηλαδή ένα καφέ εκεί που δυσκολεύεται να τον βρει, να του παρέχουμε κάποιες συμβουλές στα διαδικαστικά, μέχρι τα πολύ δύσκολα που είναι να απευθυνθούμε σε δεύτερον γιατρό, γιατί δυστυχώς η πρώτη γνώμη των γιατρών δεν είναι και τόσο αισιόδοξη. Ναι. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τους εθελοντές οι οποίοι χωρίς να επηρεάζουν την επαγγελματική τους δράση, χωρίς να επηρεάζουν τον οικογενειακό τους χρόνο, να βοηθήσουν μια άλλη οικογένεια. Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, αναφέρω το πολύ πρόσφατο παράδειγμα μιας γιαγιάς, ναι, μιας κυρίας σε πολύ μεγάλη ηλικία, η οποία δεν ήξερε πώς να προσφέρει και τελικά έμαθε να μπλέκει σε μια μητέρα η οποία δεν ήξερε πώς να αξιοποιεί τον πολύ του της χρόνου στην κλινική. Και πλέον και οι δύο είναι πολύ ευτυχισμένες. Μάλιστα. Από τα απλά λίγο, καθημερινά λέτε κι εσείς. Τα απλά καθημερινά. Ναι. Ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει ο υπερήρωας ενός παιδιού της οικογένειας. Ναι. Από το να μάθω στο παιδί μου τη διαφορετικότητα, από το να μάθω στο παιδί μου την αξία της μάσκας ατομικής προστασίας όταν είναι κοντά σε έναν παιδί που έχασε τα μαλλάκια του, άρα είναι ένα δείγμα ότι περνά κάποιες χημιοθεραπείες, μέχρι το πολύ δύσκολο να είσαι ο ταυτόχρονος μεταφραστής, γιατί έτυχε να ξέρεις τύχη γερμανικά και είναι αναγκαίο να μεταφράσεις κάτι. Ναι. Σίγουρα η ποιοτικότερη ζωή των παιδιών και των οικογενειών πρέπει να είναι στόχος όσων τρέχουν να βοηθήσουν, όσων είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και διστάζουν. Τι θα τους λέγατε? Να μην διστάσουν καθόλου. Ναι. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει και υπάρχουν τόσες πολλές ανάγκες που δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιο. Ναι. Και επιτρέψτε μου πάλι να μιλήσω με παραδείγματα. Ναι. Πρόσφατα ένας κύριος συνόδευσε τον πατέρα
και το παιδί ενός παιδιού που φιλοξενούμε στην κλινική στο γήπεδο. Γιατί έπρεπε να τους ανοίξουμε την πίσω πόρτα του σταδίου, να μπούμε με ασφάλεια μέσα, να περάσουμε δηλαδή από τις ουρές. Πολύ πρόσφατα ήθελε ένα παιδί να δει από κοντά πώς δουλεύει ένας μεγάλος γερανός. Ναι. Το κάναμε. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατα ένα παιδί ήθελε να κάνει surprise party του αδερφού του. Και ένας κύριος, ο οποίος η δουλειά του είναι να ντύνεται παλιάτσος, το έκανε. Ένας άλλος έμαθε σε έναν άλλον πατέρα πώς να περνά δημιουργικά το χρόνο του παίζοντας σκάκι. Ναι. Ο καθένας με τα χόμπι του, ο καθένας με την επαγγελματική του δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει. Να ξεφύγουμε από το κλασικό είτε χρηματική βοήθεια είτε οργάνωση σε μεγάλες εκδηλώσεις που και αυτές είναι αναγκαίες, ναι, και αυτές θέλουν χρόνον και χέρια. Και έχουν τη δική του σημασία για όσους αδυνατούν. Η οποία είναι τεράστια, ναι, σημασία. Είναι τεράστια η βοήθεια στους εθελοντές και με τις παραδοσιακές μεθόδους και με τις άλλες μεθόδους. Αυτό το οποίο θέλω να περάσω είναι ότι ο καθένας από εμάς, στα πλαίσια της καθημερινότητας του, του επαγγέλματος του, των γνώσεων του, του χόμπι που έχει, μπορεί να περάσει κάποια δικά του μηνύματα. Ναι. Στη Γερμανία, όταν είμαστε μαζί με τον Αλκίνο, εθελοντές οργάνωναν κυνήγια και πήγαινε ο πατέρας κυνήγι με κάποιους άγνωστους, γιατί ένιωσε την ανάγκη να πάει να κάνει το χόμπι του χωρίς να μιλήσει, ναι, για την ασθένεια του παιδιού του, με, ναι, άγνωστους να πιει μια μπύρα. Τότε που ήμασταν εμείς ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Το να πάρεις το φίλο σου τηλέφωνο, έστω και αν ντρέπεσαι, έστω και αν διστάζεις, έστω και αν λυπάσαι, να του πεις πάμε φίλα που γίνει μια μπύρα, είναι τεράστια σημασία, ναι, εθελοντική πράξη. Μάλιστα. Και αυτό αυτό που κάνατε εσείς τώρα, ναι, και σας ευχαριστούμε και ως σταθμός και ως δημοσιογράφος, είναι τεράστια συμβολή. Πολλές φορές αυτό που σκέφτεται κάποιος που πραγματικά θέλει να προσφέρει με όλο του το είναι τώρα, ας τους ανθρώπους τον πόνο τους, τι να πάω να ρωτήσω εγώ, σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμος. Είναι προβληματισμοί δικαιολογημένοι, θα έλεγα. Και απόλυτα κατανοητή. Ναι. Όμως κυρίως σε αυτές τις παθήσεις που δυστυχώς οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουμε να δώσουμε είναι χρονιαία και παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλούμε για τουλάχιστον 3 χρόνια, έχεις την ανάγκη να κάνεις και κάτι άλλο εκτός από το να μιλάς για την ασθένεια των παιδιών σου. Ναι, έχεις την ανάγκη να μιλήσεις με κάποιον, να του πεις τον πόνο σου, ο οποίος να μην είναι ο συγγενής που σε άκουσε για χιλιοστή φορά. Ναι. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν δράσεις οι οποίες μπορεί να βοηθήσεις κάποιον. Πριν λίγες μέρες ένας υδραυλικός πήγαινε εθελοντικά στο σπίτι ενός παιδιού Κυριακή βράδυ, που αντιλαμβάνεστε δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε έναν επαγγελματία, ναι, του είδους. Κυρίες και κύριοι οργανώνονται για να κάνουν μαθήματα διαδικτυακά ζαχαροπλαστικής. Μάλιστα. Τες μητέρες και στους πατεράδες, οι οποίοι δυστυχώς πρέπει να μένουν σπίτι και δεν θέλουν, να βλέπουν όλη μέρα τηλεόραση. Ναι, θέλουν να κάνουν κάτι πιο δημιουργικό, να απασχολούν και το μυαλό τους, να μην σκέφτονται συνεχώς τα ίδια πράγματα. Σας ακούω πολύ συνειδητοποιημένο πατέρα που δίνει τη δική του μάχη στη μνήμη του παιδιού του και πραγματικά δεν έχω λόγια. Και είμαι βέβαιη ότι όταν προσφέρουμε, δεν προσφέρουμε μόνο, αλλά παίρνουμε πολλά περισσότερα. Εμείς είμαστε, η οικογένεια μου ήταν από τις τυχερές, με την έννοια ότι δεν μας έχουν λείψει τα υλικά αγαθά, ναι, με την έννοια ότι η γύρω μας, η οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς μας προστάτευσαν, μας πρόσφεραν απλόχερα και την αγάπη και την ευγνωμοσύνη και είδαμε και άτομα τα οποία δυστυχώς ήταν μόνα. Ναι. Είδαμε και άτομα τα οποία δυστυχώς δεν είχαν την δική μας οικονομική άνεση. Ναι. Είδαμε άτομα τα οποία δυστυχώς
πέρα από τα ιατρικά προβλήματα είχαν να αντιμετωπίσουν και επαγγελματικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα. Προβλήματα στο χωριό τους ή στην καθημερινότητα. Και ίσως να είναι η πλειοψηφία έτσι. Και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία. Ναι. Δυστυχώς εμείς ήμασταν η εξαίρεση στον κανόνα παρά τις προσπάθειες των υπολείπων συνδέσμων, παρά τις προσπάθειες των υπολείπων ιδρυμάτων, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. Πάντα κάτι έλειπε. Ναι. Και θέλουμε αυτόν το οποίο νιώσαμε εμείς να το αναπληρώσετε. Να προσπαθήσουμε να το μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δύναμη ψυχής. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Είναι δύναμη ψυχής πρώτα απ' όλα και μετά η προσφορά, μετά ο αγώνας, γιατί είναι ένας αγώνας αδιάλειπτος, ασταμάτητος. Είναι διαρκής η προσπάθεια. Όμως υπάρχουν στιγμές οι οποίες παίρνεις δυνάμεις. Πριν λίγο φύγαμε από μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών που φιλοξενούνται στην κλινική μας και στο κλείσιμο της εκδήλωσης έπαιξε πιάνο μια μαθήτρια η οποία έμαθε πιάνο στην κλινική και η οποία πλέον είναι ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Όταν βλέπεις... Είναι χαρά όλων, έτσι. Όταν βλέπεις αυτό το κοριτσάκι και το θυμάσαι πώς ήταν στην κλινική και το θαυμάζεις πώς είναι τώρα, σου φεύγει και η κούραση, σου φεύγουν και οι έγνοιες, σου φεύγουν και πιθανές αναστολές τις οποίες έχεις. Ναι. Και λες προχωράμε. Θα ρωτήσω τώρα, επειδή είναι έτσι ένα λογικό ερώτημα, υπάρχουν τόσες πολλές οργανώσεις ειδικά για τον παιδικό καρκίνο, καθένας με το ρόλο του και τη δική του προσφορά. Στην ανάγκη υπάρχει συνεργασία? Και χωρίς ανάγκη υπάρχει συνεργασία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Μπορεί να φαίνεται ότι δραστηριοποιούνται πολλά σωματεία και ιδρύματα. Μπορεί κάποιες απόψεις να πανερμηνεύονται από κάποιους μη γνώστες των πεπραγμένων. Αλλά υπάρχει συνεργασία, γιατί μην ξεχνάτε, όλοι ξεκινήσαμε από ένα σημείο. Από το σημείο της παιδονκολογικής, παιδονκολογηματολογικής κλινικής. Όλοι ήμασταν συγκάτοικοι κάποτε. Ναι. Όλοι γελάσαμε μαζί και κλάψαμε μαζί. Άρα, όπως μια οικογένεια έχει διαφορετικά μέλη, τα οποία μέλη μπορεί να συμφωνούν, μπορεί να διαφωνούν, αλλά πάντοτε είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Και ως παράδειγμα, να αναφέρω ότι σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, οι οργανώσεις, τα σωματεία που δραστηριοποιούνται γύρω από την παιδονκολογική κλινική, προχωρούμε σε ένα μεγάλο έργο που είναι η αναβάθμιση του πάρκου του Αγίου Δημητρίου. Είναι το πάρκο ακριβώς δίπλα από το Μακάριον το νοσοκομείο. Ναι. Θέλουμε να το αναβαθμίσουμε, να το εξοπλίσουμε, να το καλοποιήσουμε, ώστε να φιλοξενεί παιδιά από το Μακάριον το νοσοκομείο, να φιλοξενεί με ασφάλεια παιδιά της παιδονκολογικής κλινικής και να είναι προσβάσιμα και στους ασθενείς του ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου. Συγχαρητήρια για όλες τις προσπάθειες και ενέργειες που κάνατε. Αν υπάρχει τρόπος οποιοδήποτε να βοηθήσει, πού μπορεί να σας βρει? Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να δει την ιστοσελίδα μας, alkinos.org, και στο τηλέφωνο 94-04-37-04. Nice. Με επικρίαν όμως, πρέπει να ομολογήσω ότι λόγω της πανδημίας έχουν περιοριστεί δράσεις. Πολλές δράσεις τις οποίες συμμετέχουν διαζώσεις οι εθελοντές, αλλά θα μπορούν να μας βοηθήσουν κυρίως με ιδέες αυτήν την περίοδο που υπάρχει κάποια δράνεια. Θέλουμε να βρούμε τρόπους να είμαστε πιο χρήσιμοι. Και μια απλή συμβουλή στα τηλέφωνα τα οποία σας έχω δώσει μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Υπάρχει χώρος για όλους. Όσοι θέλουν να προσφέρουν, υπάρχει τρόπος και χώρος. Και σίγουρα ο καθένας από το δικό του μετερίζει μπορεί να προσφέρει, να συμβάλλει σε οτιδήποτε μπορεί να ανακουφίσει, είτε τον πόνο, είτε να δώσει θάρρος, είτε δύναμη. Έτσι, και κυρίως χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινότητα του, γιατί ξέρουμε ότι ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό, δυστυχώς. Είναι αλήθεια αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.